Πρόεδρο. Βρισκόμαστε στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες υπάρχει αγωνία. Τι γίνεται όσον αφορά τις εργασίες. Σε λίγες μέρες προς το τέλος Ιουλίου θα ξεκινήσουν σιγά σιγά να μπαίνουν οι ομάδες για την προετοιμασία τους, για τα πρωταθλήματα που υπάρχουν. Ο πρόεδρος του ΕΑΚ, Γιάννης Μακαντάνης, είναι κοντά μας. Βλέπουμε ήδη μαζί ότι το παρκέ έχει γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει, τέλος πάντων. Έχει συντηρηθεί, έχει βαφτεί εκ νέου, έχει γίνει μια επεξεργασία. Άρα, Πρόεδρε, το παρκέ αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο? Το παρκέ είναι σχεδόν έτοιμο. Είναι κάτι πρόσθετες εργασίες που είναι να γίνουν στις γραμμές, στο δάπεδο κάτω, περιμετρικά κυρίως. Τη Δευτέρα αυτά έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί κανονικά. Μέχρι, η τελευταία υπόσχεση ήταν μέχρι δέσμευση, μάλλον ήταν μέχρι τις 28 Ιουνίου. Έχουμε ανακοινώσει και εδώ μαζί, υπάρχει μια καθυστέρηση. Η σημερινή δέσμευση είναι και έτσι πρέπει να είναι από ό,τι βλέπω εγώ. Τη Δευτέρα θα είναι μέσα να ολοκληρώσει το παρκέ, να βάλει τις κουρτίνες και τα παράθυρα που έπρεπε να είχαν μπει για να είναι αναγκαία. Η μόνωση γύρω-γύρω και σε κάποια ένα ή δύο αποδυτήρια να βάλει τα ντουζ, αυτά που έχει κάνει και στα άλλα. Τώρα, λίγο νωρίτερα σήμερα, είχατε και συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και με εκπροσώπους του Σωματείου του ΘΕΑΚΑ, γιατί θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη όσον αφορά τους αγώνες. Η κερκίδα λοιπόν που βρίσκεται πίσω μας, αυτή η ταλαιπωρία επί σειρά ετών, υπάρχει περίπτωση, γιατί και η ΕΡΤ, ας πούμε, για να έρθει να κάνει τις μεταδόσεις, θέλει τρεις κάμερες. Οπότε θα μπορέσουν να γίνουν τροποποιήσεις τέτοιες, ώστε και να υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, αλλά και να είναι οι κερκίδες για τους φιλάθλους σωστές? Ακριβώς. Συνάντηση ήταν με την διοίκηση του ΦΕΑΚΑ και στην περιφέρεια, όχι με τον Περιφερειάρχη. Έχουμε κάνει τη συνάντηση εδώ και αρκετό καιρό, ο οποίος δεσμεύτηκε και πρέπει να το πω τώρα. Ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε έχει συνάντηση με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας για το κλειστό γυμναστήριο του Νότου, τα 2,5 εκατομμύρια που έχουν βγει και είναι δρομολογημένα για δημοπράτηση. Ανάρτηση της δημοπρασίας και πράγματι προς τη μήνη του, γιατί τα προχωράει τουλάχιστον τις δεσμεύσεις. Εδώ όμως τι γίνεται, εδώ. Ακριβώς και για εδώ με το ΦΕΑΚΑ δεσμεύτηκε τότε ότι για τα αιτήματα που είχε ο ΦΕΑΚΑς, αρκετά αιτήματα. Όπως είπατε πριν, δημοσιογραφικά θεωρία, τα αποδυτήρια, τις κουρτίνες και αυτά που είναι στην εργολαβία. Αυτή η εργολαβία είναι. Αυτή η εργολαβία στην οποία ανήκει και το παρκέ είναι. Εδώ και δύο χρόνια περίπου έχει ξεκινήσει αυτή η εργολαβία, αλλά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και όλη η ιστορία που ξέρουμε, ας πούμε, καθυστερεί. Βέβαια, ο εργολάβος, εάν εμείς του λέγαμε ότι πρέπει να τελειώσεις πριν την αγωνιστική, εν μέσω της αγωνιστικής περίοδου του μπάσκετ και του χουάντολ, θα μπορούσε να το κάνει. Του είπαμε εμείς όχι, να συνεχίσει μετά την αγωνιστική, το τέλος αγωνιστικής. Και ολοκληρώνεται. Η υπόσχεση το Δευτέρα θα είναι μέσα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρώσει την εργολαβία αυτή, που λέω χρονολογείται 70, πολλούς ένα-δύο χρόνια πριν. Δεν είναι το πιο ρινό. Δύσκολο έργο αυτή τη στιγμή θεωρείς ότι είναι οι κερκίδες, το πώς θα βρούμε μια λύση? Κοιτάξτε, εκεί το θέμα των κερκίδων υπάρχει πρόβλημα σοβαρό και πρέπει να δούμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να βρούμε λύση μέχρι το ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου. Καταρχήν τα βασικά αιτήματα του ΦΕΑΚΑ που μπήκαν και σήμερα είναι ο φωτισμός. Είναι, οι κουρτίνες αυτά και τα είναι δρομολογημένα, θα γίνουν. Μιλάμε αυτά που δεν έχουν και αυτά που υπάρχει υπόσχεση του Περιφερειάρχη ότι θα βοηθήσει με γρήγορες διαδικασίες, όχι με μεγάλα ποσά και με διαγωνισμούς και τέτοια. Για δημοσιογραφικά θεωρία που θέλει η ΕΡΤ για να καλύψει τηλεοπτικά την πρώτη κατηγορία του χάντμπολ. Και όλοι οι δημοσιογράφοι, έτσι. Σαφέστατα, σαφέστατα. Δεν το συζητάμε. Κυρίως πρώτα. Αυτή η κατηγορία έχει βεβαίως τηλεοπτικά δικαιώματα. Το βάζει η Ομοσπονδία ή όχι, το βάζει αναγκαστικά. Τα κάγκελα γύρω-γύρω αυτά θα μείνουν. Αυτά θα μείνουν. Τα παίρνει ο Δήμος τώρα κάποιες μέρες, τα δίνουμε στο Δήμο που έχει κάποιες εκδηλώσεις το Σάββατο και κάποιο ένα διάστημα τώρα το καλοκαίρι που δεν χρειάζονται εδώ μέσα και θα χρησιμοποιούμε. Είχαμε δείξει ότι στα αποδυτήρια η κατάσταση ακόμα δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Θα γίνουν εργασίες στα αποδυτήρια? Υπάρχει. Οι εργασίες είναι να γίνουν σε δύο αποδυτήρια, ντουζιέρες, αυτό που έχει κάνει και στα άλλα. Υπάρχει η εργολαβία αυτή που είναι σε εξέλιξη, την κάνει η περιφέρεια. Υπάρχουν οι επιβλέποντες μηχανικοί, ελέγχουν την κατάσταση. Εμείς στο τέλος αυτό που έχουμε υποχρέωση να δούμε τη σύμβαση και αν έχουν γίνει πράγματι αυτά που έγιναν, και οι επιβλέποντες, φαντάζομαι, μηχανικοί θα το κάνουν για να μπορεί να πληρωθεί και ο εργολάβος. Αυτή είναι η ιδέα. Τώρα, πρόσθετες εργασίες, αυτό που λέμε τώρα. Είμαστε το πρωί με μηχανικό, φιλικά και ιδιωτικά, να το πω έτσι, ανιδιωτελώς, να βοηθήσει, να μας πει τι χρειάζεται
και να κοστολογήσει ό,τι τα αιτήματα, τα βασικά αιτήματα, όπως είναι ο φωτισμός, όπως είπα πριν, ας πούμε, που είναι βασικό. Και δεν ξέρω από τη γραμματεία, αν μπορεί να γίνει κάποια παρέμβαση εκεί πέρα. Η γραμματεία είναι ουσιαστικά πάνω στα όρια του γηπέδου. Θυμάμαι και πέρυσι κάποιους αγώνες και ο παρατηρητής διαδικασίας, εντάξει, ήταν Α2 κατηγορία, το είχε επισημάνει αρκετές φορές αυτό, αλλά είναι δύσκολο τώρα. Δηλαδή η γραμματεία στο σημείο που βρίσκεται είναι τόσο πολύ κοντά στο γήπεδο, χωρίς να υπάρχει χώρος, θα πρέπει να γίνει δραματική αλλαγή. Αυτό θα δούμε, αν μπορεί να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις. Εκεί ήταν, σας είπα, και η δέσμευση, και τις επόμενες μέρες θα το προσπαθήσουμε. Και ο ΦΕΑΚΑΣ είπε ότι με δικά του μέσα και ανθρώπους θα βοηθήσει όπου μπορεί κλπ. Και νομίζω ότι θα προχωρήσουμε. Ωραία, τώρα πίσω μας είναι οι μπασκέτες. Για τις κερκίδες, επειδή υπήρχαν τα 20 χιλιάρικα εργολαβία, η οποία, ας πω, όχι απεντάχθηκε, αλλά δεν απορροφήθηκε για τη μόνωση, η οποία εντάχθηκε στα 70 χιλιάρικα. Αυτά τα 20 χιλιάρικα υπάρχουν στη Γενική Γραμματεία και σήμερα που μίλησα με τον προϊστάμενο έχει γίνει και είναι να γίνουν κάποια πρόσθετα. Ωραία. Την επόμενη εβδομάδα, στις κολόνες κλπ. Άρα έχουμε 20 χιλιάρικα που ουσιαστικά. Αυτά θα μπορούμε να τα, θα μπορούμε να τα ζητήσουμε να αλλάξουν. Βέβαια, με την διαδικασία που ξέρουμε, δεν προλαβαίνουμε την φετινή χρονιά για να αλλάξουν οι κερκίδες. Δηλαδή, αυτά τα 20 χιλιάρια να πέσουν στις κερκίδες και να αλλάξουν. Αυτό είναι το δικό μας αίτημα και προς τη Γενική Γραμματεία, τον προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών. Μιλήσαμε μαζί και είναι να στείλει ένα μηχανικό, να κοστολογήσει, να δει τι μπορεί να γίνει και να προχωρήσει και αυτή η διαδικασία. Οι μπασκετές που είναι πίσω μας, αυτές που κατεβαίνουν και που χρησιμοποιούνται βεβαίως και για τον μπάσκετ, θα πρέπει στη διάρκεια των αγώνων να μην βρίσκονται ούτε καν στη γωνία όπως τις είχαμε πέρσι στον αγωνιστικό χώρο. Πώς θα γίνεται, ούτε εκεί μπορούν να βρίσκονται που βρίσκονται τώρα, γιατί θέλει κόσμο. Εκεί δεν μπορεί να βρίσκονται. Πού θα τις πάρετε? Θα δούμε σε συνεννόηση και με τα σωματεία πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Έχουμε αρκετά θέματα όμως τα οποία δηλαδή. Είναι αρκετά. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο πιστεύουμε να γίνει κάτι. Θέλω να πω και ένα πράγμα, ότι η θητεία δική μας ανανεώθηκε 12 Ιουνίου για 2 χρόνια. Ανανεώθηκε για ένα και βασικό λόγο, το ζητήσαμε και εμείς και από τον Γενικό Γραμματέα, τον πρώην. 12 Ιουνίου και τον Υπουργό του 19. Ανανεώθηκε, έλεγε η θητεία. Εάν δεν ανανεώταν η θητεία και έμενε κενό διοίκησης, το βασικό αίτημα και η βασική μας προτεραιότητα να πληρώνονται οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούσαν να πληρωθούν όπως και στο παρελθόν πριν από αρκετά χρόνια. Για 6 μήνες οι εργαζόμενοι δεν υπήρχε κανείς να υπογράψει για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Αυτό θα ήταν απαράδεκτο. Και ζητήσαμε την ανανέωση. Από εκεί και μετά ο νέος Υπουργός, ο νέος Γενικός Γραμματέας και Υφυπουργός Αθλητισμού, έχω την αίσθηση ότι γρήγορα θα πρέπει να λύσουν το πρόβλημα αν θα διορίσουν νέα διοίκηση, τι θα κάνουν. Πέρα από τη διοίκηση υπάρχουν και κάποιες συμβάσεις, όπως έχετε μία καθαρίστρια σύμβαση, της λήγει το Δεκέμβρη. Υπάρχει σκέψη. Ναι, εμείς αυτά τα θέματα, ακριβώς γι' αυτό λέω. Ο βασικός λόγος που ζητήσαμε, γιατί εμείς τώρα δεν μπορώ να πάρω κάποιες αποφάσεις, σαν Επιτροπή Διοίκησης σήμερα πάρουμε, που να δεσμεύουν ενδεχομένως την επόμενη που δεν ξέρω πότε μπορεί να είναι. Ναι. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει και ο Γενικός Γραμματέας, ο νέος που αναλαμβάνει, θα δώσει κάποιες κατευθύνσεις. Το λέω γιατί στα Γιάννα παρατήθηκε. Ναι. Άκουσα ότι παρατήθηκε, δεν είμαι βέβαιος, ότι παρατήθηκε η Επιτροπή Διοίκησης. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, μια και είμαστε εδώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση που εγκρίθηκε προσφάτως ένα ποσό, έχουμε νέα γι' αυτό. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι πέρα από τους εργαζόμενους που δεν πρέπει να μείνουν ούτε μία μέρα απλήρωτοι, με τους μισθούς πείνας, θα το πω έτσι και λαϊκά, ας πούμε, να μείνουν και απλήρωτοι τελείως, θα είναι δραματική η κατάσταση. Δεν μπορούσαμε να το επιτρέψουμε τουλάχιστον και γι' αυτό δεν προχωρήσαμε σε μία. Γιατί γίνονται και συζητήσεις, θα παραιτηθούν, δεν θα παραιτηθούν, τι θα κάνουν, ας πούμε. Υπάρχει το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης. Έπρεπε να έχει γίνει. Σωστά. Καρκινοβατή όλη αυτή η ιστορία. Από το 2011 θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί. Δεν χρειάζεται τώρα να ανοίξουμε κουβέντα εκεί. Είμαστε όμως, είμαστε στην τελευταία. Στην τελική ευθεία, στο πω έτσι, τη βδομάδα αυτή ή τη Δευτέρα θα έχουμε συνάντηση με τους μελετητές και με τον προϊστάμενο της διαχειριστικής αρχής, τον κύριο Ασπιώτη, που μέσω αυτού και ο Περιφερειάρχης έχει δεσμευτεί ότι όταν ολοκληρωθεί η μελέτη και είναι στη διαδικασία της επικαιροποίησης, θα ανοίξει το πρόγραμμα που έκλεισε των 10 εκατομμυρίων και υπάρχει ένα ποσό 4-5 εκατομμύρια περίπου, ας πούμε, που είναι ακάλυπτο για να ενταχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου και του κολυμπητηρίου που θα σώσει τις παπαλαιωμένες εγκαταστάσεις του εθνικού. Υπάρχουν στις εργασίες ή στη σκέψη και εξωτερικά λίγο οι γκρεμισμένες οι κολονίτσες.
Θα μου πεις τώρα τι ζητάς, αλλά... αυτό κουβεντιάζαμε το πρωί και με τον προϊστάμενο της διαχειριστικής αρχής. Εκεί είμαστε με το ΦΕΑΚΑ. Αυτό η προσπάθεια θα γίνει σε αυτό το πρόγραμμα της ενεργειακής να ενταχθούν και τέτοια. Και αυτό που λέμε τώρα και τα αποδυτήρια μπορεί να μπουν δηλαδή συνολικά στο πρόγραμμα αυτό, να μην περιοριστεί αποκλειστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού και κολυμπητηρίου, αλλά να μπουν και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις. Αυτό προβλέπεται μελλοντικά, δεν προβλέπεται για... Αυτό σας λέω ότι το ραντεβού που έχουμε με τους μελετητές μπορεί να γίνει τη Δευτέρα, μπορεί να γίνει Σαββατοκύριακο, μπορεί να γίνει Δευτέρα ή Τρίτη. Ναι, ολοκληρώνεται. Είναι στην τελική ευθεία. Επικαιροποίηση θέλει μελέτη. Θα μας πούνε οι μελετητές ότι θέλουμε ένα διάστημα τόσο. Πολύ μικρό είναι αυτό το διάστημα. Δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια από την περιφέρεια. Θα ανοίξει το πρόγραμμα αυτό. Υπάρχει δέσμευση και θα το ανοίξει το πρόγραμμα και θα προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό θα λύσει πολλά προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα του προπονητηρίου που επαναδημοπρατείται, είναι στη διαδικασία της επαναδημοπράτησης, γιατί για δημοπρατήθηκε το παρκέ, το πλαστικό που θα μπει, που είναι, δημοπρατήθηκε, ανάλαβε ένας, μάλλον συμμετείχε στη δημοπρασία μόνο ένας Κερκυραίος και Κερκυραίος εργολάβος, δεν ήταν σωστά τα δικαιολογητικά, τα νομιματικά έγγραφα που έπρεπε να δώσει να καταθέσει στην Γενική Γραμματεία και επαναδημοπρατείται το προπονητήριο. Χρονοδιάγραμμα εκεί υπάρχει για το προπονητήριο. Χρονοδιάγραμμα επαναδημοπρατείται, θα επαναδημοπρατεί το αν δεν υπήρχαν οι εκλογές. Όλα... Όχι, η δημοπράτηση είναι στη διαδικασία, μπορεί να γίνει και αύριο και μεθαύριο, μπορεί να γίνει και τώρα που μιλάμε. Δεν μίλησα. Η πυρασφάλεια έχει ανατεθεί σε εργολάβο και γίνεται ο έλεγχος αυτή τη στιγμή των νομιμοποιητικών του εργολάβου για να προχωρήσει στην... Μιλάμε για το κολυμπητήριο, έτσι, για την πυρασφάλεια του κολυμπητήριου. Όλες οι άλλες πυρασφάλειες είναι τελειωμένες. Ακριβώς αυτά τα θέματα δεν μπορούμε να μην τα προχωρήσουμε και δεν υπάρχει καμία διοίκηση που θα πει: ξέρετε, αυτά δεν πρέπει να τα κάνουμε. Θέλω να πω κάτι και στον κόσμο που μας βλέπει. Επειδή πολλές φορές και με Τρία την Τούρου και στο δελτίο ειδήσεων του Κόρφου TV αναφερόμαστε στον κύριο Μακαντάρη γιατί είναι ο πρόεδρος του ΕΑΚ. Δεν υπάρχει κανένα σκοπός ούτε να ρίξουμε ευθύνες, ούτε να κατηγορήσουμε κάποιον. Απλά εσείς φαίνεστε, εσείς είστε ο άνθρωπος που μιλάει, εσείς ο άνθρωπος ο οποίος είστε υπεύθυνος με τον τίτλο που έχετε για το ΕΑΚ. Τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις. Σαφέστατα και η Επιτροπή Διοίκησης και εγώ σαν πρόεδρος. Οι ευθύνες που έχουμε μας αναλογούν, οι προσπάθειες που κάναμε 4 χρόνια, 2 χρόνια και 2 χρόνια τώρα, νομίζω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Το κρίνει η αθλητική κοινότητα που κάνει χρήση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου. Από εκεί και μετά όλοι κρυνόμαστε. Πότε προβλέπετε να μπορείτε να δώσετε άδεια στα σωματεία να ξεκινήσουν προπονήσεις ή ακόμα δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε για αυτό. Για την απερίοδο. Δηλαδή για αυτός ο χώρος να ξεκινήσει μπάσκετ, χάντμπολ. Αυτό την επόμενη εβδομάδα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες, γίνεται η βεβαίωση περαίωσης και η παραλαβή και η πληρωμή του εργολάβου και μπαίνουν μέσα τα σωματεία. Εμείς θα προχωρήσουμε στη διαδικασία όσο γίνεται. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς τώρα είναι λίγο πολύ νεκρή περίοδος. Με το που θα πάμε στα αρχές Αυγούστου, μέσα Αυγούστου, σίγουρα θα προχωρήσουμε στην κατάρτιση προγραμμάτων και λοιπά. Υπήρχε, και στη συνάντηση με τα σωματεία. Άγχος υπήρχε από τον ΦΕΑΚΑ, γιατί όταν καλείσαι να παίξεις μια μεγάλη κατηγορία πλέον, θέλεις όλες οι λεπτομέρειες. Εντάξει, δεν είναι βεβαίως. Σίγουρα υπάρχει του... και δικαιολογημένα. Ναι. Δικαιολογημένα ανησυχούν αν θα γίνουν κάποια πράγματα ή αν θα γίνουν. Η θέληση υπάρχει. Θα υπάρχει και μια επικοινωνία και εγώ θα κάνω μια επικοινωνία με τον κύριο Καντή, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Χειροστέρησης Ελλάδας, να δούμε τι ακριβώς ζητάει με τις κάμερες που λέγαμε για την τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ και από εσάς, εν πάση περιπτώσει, και όλα τα άλλα, τι άλλο χρειάζεται κλπ. Για το φωτισμό που είναι βασικό. Πολύ βασικό. Η δέσμευση είναι, σας είπα και πάλι, ότι θα βοηθήσει η περιφέρεια και η περιφερειάρχης γρήγορα κάποια πράγματα να γίνουν, γιατί αν πάμε σε διαγωνιστικές διαδικασίες δεν το συζητάμε. Θα αργήσουμε πολύ. Και κάνουμε την προσπάθεια. Είστε αισιόδοξος και όλα θα πάνε καλά. Νομίζω ναι, και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και πρέπει να προσπαθήσουμε να παίξει εδώ στην ανώτερη κατηγορία και να μην αλλάξει γήπεδο. Δεν το συζητάμε. Αυτή η πολύ σημαντική διάκριση για το ΦΕΑΚΑ σηματοδοτεί και κάποιες αλλαγές που θα γίνουν ή που θέλαμε χρόνια να γίνουν. Δηλαδή, αυτές οι κερκίδες που αναφέραμε πριν, που δεν μπορούν να αλλάξουν τώρα, αλλά θα αλλάξουν κάποια στιγμή, είναι ένα πάγιο αίτημα πόσων χρόνων, χρόνια και χρόνια, πριν καν γεννηθείτε κι εσείς υπήρχαν αυτές οι κερκίδες. Οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνουν πιο λειτουργικές. Δηλαδή, είναι θέματα σοβαρά που σιγά-σιγά. Και πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να προχωρήσουν και να ανοίξουν. Ωραία. Φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε πάντα στη διάθεσή μας. Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Αντριώτη.